κανονικά, λέει, τα πρόστιμα για τους ανεμβολίαστους. Ναι, ναι. Κανονικότατα. Κανονικότατα τα πρόστιμα, λοιπόν. Ναι, για αλλά έχουμε και εξελίξεις για το πότε φαρθούν τα μέτρα στην εστίαση. Ναι. Υπάρχει πληροφορία, κυβερνητικές πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώνονται από τα αρμόδια υπουργεία, τα οποία τι λένε ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω, αν με επιτρέπεις, τρεις ημερομηνίες σταθμούς. 16 πρώτου. Είναι η υποχρεωτικότητα για τους άνω των 60. Τελειώνουμε με αυτό. Άρα έχουμε υποχρεωτικότητα άνω των 60. Άνω των 60. Τέλος με αυτό. 17 πρώτου. Είναι Δευτέρα. Την επόμενη μέρα δηλαδή. Ναι. Λέγνε κυβερνητικοί αξιωματούχοι από το πρωί με τους οποίους μιλάμε ότι ανοίγει η διασκέδαση. Και μάλιστα σε βαθμό ότι θα ανοίξει και η μουσική στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο διασκέδαση χωρίς μουσική. Άλλο πώς ανοίξει. Ένα είναι. Σωστός. Ναι. Και πρώτη Δευτέρου, ναι, λίγη η προθεσμία σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, ναι, για το 7μηνο της τρίτης αναμνηστικής δόσης. Δηλαδή θα είσαι ανεμβολίαστος από την πρώτη Δευτέρου, εφόσον δεν έχεις κάνει την τρίτη δόση. Πριν πάμε στον Υπουργό, πάμε παρακαλώ να τα ξαναπούμε λίγο. Άρα έχουμε και λέμε. 16 πρώτου, τι σημαίνει? Είναι η υποχρεωτικότητα του άνω των 60 ετών. Και έχουμε και λέμε, 17 του μήνα από ό,τι φαίνεται ανοίγει ξανά η διασκέδαση μεταμουσικής. Το ευχόμαστε. Ίσως όμως με περιοριστικούς όρους. Δηλαδή η μουσική θα παίζει, το θέμα είναι δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει το ωράριο. Ναι, δεν έχουν μπει τέτοιο. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Σου λέει απλώς ότι ναι, θα ξανάρθει η μουσική. Ή αν θα μπορούν να χορεύουν. Να χορέψει ο κόσμος, γιατί δεν μην χορέψει. Εδώ μας χορεύει η κυβερνήση στο ταψί όλα τα χρόνια. Τι μου λες, άλλοι χορεύουν το χορό του Ζαλόγκου. Ναι, μπορεί να όπως μας έχουν καταντήσει. Όρους, αυτό λέω. Χορεύουνε. Μας χορεύουν στο ταψί. Τουλάχιστον χορέψουν γιατί γουστάρουμε κιόλας. Κανονικά μας χορεύουν. Όχι επειδή μας χορεύουν οι άλλοι. Μας έχουν κάνει τι θέλουνε.